Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές του κράτους μετά και την αδιέχρηση έκτακτης ανάγκης του εμβολίου των Pfizer-BioNTech κατά της COVID-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών από τον FDA. Η Κύπρος δηλώνει έτοιμη να διευρύνει το εμβολιαστικό της πρόγραμμα και σε νεαρότερες ηλικίες, αναμένοντας ωστόσο πρώτα σχετική έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα πρέπει ο δικός μας ο φορέας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, να μελετήσει τα δεδομένα για να δει κατά πόσο το όφελος ξεπερνά τον κίνδυνο, για παράδειγμα. Παντού σε όλα τα εμβόλια κάνουν αυτή την εκτίμηση. Οι ανωδικοί τάσεις που άρχισαν ξανά να προσλαμβάνουν όλοι οι επιδημιολογικοί δείχτες, βυθίζοντας ξανά την Κύπρο στην κόκκινη ζώνη επικινδυνότητας, σήμανε συναγερμό στο Υπουργείο Υγείας, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων, αν και σταδιακή, καταδεικνύει την έναρξη μιας νέας εξαρσής. Και αυτό πιθανότατα να συνδέεται και με την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα Πλας στην κοινότητα. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να υποκαταστήσει εντελώς τη Δέλτα μετάλλαξη, να την αντικαταστήσει και να έχουμε ουσιαστικά Δέλτα Πλας. Τόσο από την μεταδοτικότητα, η οποία αυξάνει κατά έναν περίπου 10%. Τουλάχιστον οι πρώτες μελέτες δεν δείχνουν ότι είναι πιο σοβαρή όσον αφορά την επιθετικότητα, δηλαδή την βαρύτητα της νόσου που προκαλεί. Υποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως δεν θα πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση εφησυχασμός. Ο ιός μας τονίζει με κάθε τρόπο ότι είναι εδώ ακόμα, δεν έχει υποχωρήσει. Θα μας συντροφεύει και αυτόν τον χειμώνα δυστυχώς. Και γι' αυτόν θα πρέπει να συνεχίζουμε τα μέτρα μας. Μπορούμε να μην αυξηθούν πάρα πολύ. Και επίσης λόγω του ότι έχουμε αρκετά πιο ψηλή εμβολιαστική κάλυψη, τουλάχιστον οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι λιγότερες. Για να τονίσει την ανάγκη χορήγησης και της τρίτης ενισχυρικής δόσης του εμβολίου εν ώψη χειμερινής περίοδου.